Ενθαρρυντικά ήταν τα ευρήματα των rapid test που πραγματοποιήθηκαν στην Ελευθερούπολη το πρωί της 5ης 31 Δεκεμβρίου με τη συνεργασία του Δήμου Παγκαίου αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Σε σύνολο 175 ατόμων βρέθηκαν 5 θετικοί στον κορονοϊό. Αυτή η δράση αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιβαρύνει τον οικονομικό, τον κουρβανά του Δήμου Παγκαίου, διότι καταφέραμε να έχουμε μια χρηματοδότηση 40.000 ευρώ από διακρατικό πρόγραμμα του Ίντερεκ και έτσι γίνεται δωρεάν και από τον Δήμο και προς τον Δήμο. Γίνεται για όλους τους πολίτες, υπάρχει πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Εμείς έχουμε αρκετές χιλιάδες rapid test και μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη δράση όπως πολύ καλά γίνεται και το ξέρουν οι συμπολίτες μας, αλλά είναι και η ευκαιρία να ενημερώσουμε τους δημότες και τους πολίτες ότι μπορούν να πάνε στο κέντρο υγείας της Ελευθερούπολης και αυτά τα rapid test που εμείς έχουμε διαθέσει εκεί να τα κάνουν δωρεάν και να συνεχίσουμε έτσι για να μπορέσουμε έτσι να εξιχνιάσουμε τα κρούσματα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό την υγειονομική κρίση όλοι μαζί. Μια πολύ σημαντική προσφορά από τον Δήμο Παγκαίου αλλά και φυσικά από τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε εκεί για να πραγματοποιήσει τα τεστ αλλά και φυσικά να ευχηθεί καλή χρονιά και στους δημότες του Δήμου Παγκαίου για να δώσουν το πιο ηχηρό και δυνατό μήνυμα αυτό της πρόληψης αλλά και των τελείως διαφορετικών εορτών που σίγουρα ωστόσο η επόμενη χρονιά θα μας βρει πιο δυνατούς. Φαίνεται αισιόδοξη καινούργια χρονιά με την εμφάνιση του εμβολίου. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε, είμαστε σε επαγρύπνηση και εγρήγορση. Τα μέτρα τα τηρούμε πιστά, γιατί ακόμη δεν έχουμε δεδομένα από το εμβόλιο και δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα αν οι εμβολιαστέντες σταματούν τη μετάδοση. Οπότε το εμβόλιο, ναι, είναι μια μεγάλη ακτίδα φωτός, αλλά από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα. Σήμερα προβαίνουμε σε αυτή τη διενέργεια δωρεάν αντιγονικό rapid test με τη βοήθεια του Δήμου Παγκαίου. Σε όλους τους Δήμους έχουμε στείλει επιστολή για αγορά τεστ, ούτως ώστε να τα διενεργήσουμε εθελοντικά οι ιατροί του Ιατρικού Συλλόγου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι υπόλοιποι Δήμοι, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο σαφή επιδημιολογική εικόνα της COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Είπε η Πρόεδρος στην Ελευθερούπολη για αυτή την ιχνηλάτηση την οποία παρέχει ο Δήμος Παγκαίου με την προσφορά των αντιγονικών τεστ. Ο κόσμος προσέρχεται, δωρεάν γίνεται η διαδικασία και μέσα σε γιορτινή διάθεση, καθότι είναι και η τελευταία μέρα της χρονιάς, θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζουμε να γίνει και στους υπόλοιπους Δήμους και φυσικά δηλώνουμε όπως πάντα ότι ο Ιατρικός Σύλλογος θα είναι παρόν και εθελοντικά θα βοηθάει. Η εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Ελευθερούπολης με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας και είπαμε τέτοια μέρα να έρθουμε σήμερα να βρεθούμε δίπλα στους φίλους μας, τους Πραβινούς, να κάνουμε τον έλεγχο για να περάσουν και ένα καλό ρεβεγιόν. Περισσότερα από 100 τεστ, κυρίες και κύριοι, rapid πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Ελευθερούπολης. Ωστόσο, το πιο σπουδαίο μήνυμα ήταν η εθελοντική πράξη αλλά και φυσικά η συνεισφορά του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Σύντομα, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε στην Ελευθερούπολη για να ευχηθεί καλή χρονιά και να δώσει το πιο σπουδαίο μήνυμα για αυτή τη χρονιά. Υγεία και προσοχή. Ένα 2021, κυρίες και κύριοι, που θα μας βγει με το εμβόλιο, αλλά και φυσικά με το όνειρό όλων να ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα, αλλά φυσικά και στην καθημερινότητα που γνωρίζαμε. Χρόνια πολλά από τον Δήμο Παγκαίου, λοιπόν, και μια καλή χρονιά με το πιο αισιόδοξο και δυνατό μήνυμα πρόληψης.